Καρτέλ τώρα από τα πιο γνωστά και στις μέρες μας, με μεγάλη ιστορία όμως από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Πέρα από τις μέρες, ένδοξες μέρες που πέρασε στο Ποντικίτα Del Medio με τον Ernest Hemingway και με πάρα πολλούς άλλους διάσημους, η ιστορία του είναι λίγο πιο παλιά. Θα το δούμε όμως και θα το δοκιμάσουμε σε μια διαφορετική του εκδοχή σήμερα. Απόστολε. Μοχίτο, θα λέγαμε ότι είναι ο αυτοκράτορας των κοκτέιλ. Mm-hmm. Θεωρείται πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια κλασικό κοκτέιλ, το οποίο κατά κόρον πίνεται από όλο τον κόσμο και σε όλο τον κόσμο. Αυτό που θα παρασκευάσουμε εμείς απόψε είναι ένα μοχίτο ροαγιάλ, δηλαδή ένα αυτοκρατορικό μοχίτο, το οποίο αντί για σόδα παραδοσιακά που βάζουν στο μοχίτο, εμείς θα προσθέσουμε σαμπάνια. Η ιστορία μας λέει ότι έχει τις ρίζες του γύρω στα 1580, όπου ο διαβόητος πειρατής ονόματι Francis Drake, ο οποίος ήταν μεγάλος Βρετανός θαλασσοπόρος και μετέπειτα αντινάβαρχος του Βρετανικού. Και έγινε και σερ, πολύ σωστά. Η ιστορία μας λέει ότι συνέβη το εξής. Κατά τη λαιλασία του λιμανιού της Καρθαγένης, κάτω στην περιοχή, στις θάλασσες της Καραϊβικής, στην Κολομβία συγκεκριμένα, έπειτα από τη λαιλασία, καθοδόν το καράβι για το λιμάνι της Σαβάνα στην Κούβα, έπεσε επιδημία σκορβούτου και δυσεντερίας στο πλήρωμα του Francis Drake, και καθότι είχε ακούσει από τοπικούς ηθαγενείς, είχαν βρει κάποια γιατροσόφια όσον αφορά να καταπολεμήσουν αυτή την ασθένεια. Τα γιατροσόφια ήταν πάρα πολύ απλά. Ήταν γεωργικό ρούμι όπου παρασκευάζανε εκείνη την εποχή στο νησί της Κούβα, και συστατικά τα οποία τα συναντούμε έως και σήμερα: lime, ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, το προϊόν ζαχαροκάλαμου, και όλο αυτό το σκεύασμα ουσιαστικά καταπολεμούσε αυτή την ασθένεια. Το λευκό ρούμι προσθέθηκε αργότερα. Τότε το κοκτέιλ, το ποτό μάλλον, ονομαζόταν El Drake, πήρε δηλαδή το όνομα του από τον Sir Francis Drake, και σιγά σιγά μετεξελίχθηκε με διάφορες παραλλαγές, με την προστίκη αργότερα της σόδα και διαφόρων άλλων συστατικών, είτε γευστικών είτε όχι. Και εμείς αυτό που θα κάνουμε σήμερα, είπαμε, είναι ότι θα κάνουμε ένα μοχίτο ροαγιάλ. Ας ξεκινήσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Φυσικά ένα μοχίτο δεν θα ήταν μοχίτο χωρίς την προστίκη της μέντας. Θα βάλουμε μέσα lime. Έχουμε παρασκευάσει σιρόπι ζάχαρης για να μπορέσει να διαλυθεί πιο εύκολα μέσα στο ποτήρι. Θα πολτοποιήσουμε μέσα στο ίδιο το ποτήρι τα υλικά μας. Έπειτα προσθέτουμε τη μέντα μέσα κατευθείαν στο ποτό μας και πάρα πολύ λίγο την πατάμε για να πάρουμε τα αιθέρια έλαια και τα αρώματα του βότανου. Θα προσθέσουμε τον πάγο μας και φυσικά έχουμε επιλέξει ένα λευκό ρούμι για να συνεχίσουμε το μοχίτο. Έχουμε αφήσει χώρο για να μπορέσουμε να τελειώσουμε με τη σαμπάνια, δεν έχουμε βάλει δηλαδή πάρα πολλά ml από το ρούμι. Έπειτα θα κάνουμε μία πάρα πολύ μικρή ανάδευση των υλικών μας, ουσιαστικά ένα ανακάτεμα όλων των υλικών. Πολύ λίγο ακόμα πάγο και έχουμε αφήσει ένα κενό, ούτως ώστε να βάλουμε την σαμπάνια. Έχουμε επιλέξει την Κατιέ, μια ξηρή σαμπάνια, για να μας δώσει αυτόν τον παράγοντα που θέλουμε. Αυτό λοιπόν είναι το μοχίτο ροαγιάλ με σαμπάνια Κατιέ. Θα τελειώσουμε γίνοντας και λίγο παραπάνω τα αρώματα του δυόσμου στο ποτήρι μας. Ορίστε λοιπόν, μοχίτο ροαγιάλ. Ωραία ισορροπημένο. Αυτοκρατορικό. Αυτοκρατορικό. Και βγαίνει και πολύ ωραία φυσαλίδα. Έχει άλλη γεύση φυσαλίδα.